Ο Βενιζέλο, χωρί να πει σε κανέναν τίποτα, επινόησε μια λαθροχειρία. Χάρη στην οποία ο Αγγλικό στόλος εγκαταστάθηκε στην Λίμνο με το μεγάλο λιμάνι τη, τον Μούδρο. Οι Άγγλοι έδωσαν στον Βενιζέλο την υπόσχεση ότι η νήσο θα επαναρχόταν στην ελληνική κυριαρχία μετά το τέλο του πολέμου. Ο βασιλιά βρέθηκε προτελεσμένο. Το Αιγαίο γέμισε Αγγλικά και Γαλλικά πολεμικά καθώ και στρατό. Ένα από τα αποτελέσματα αυτή τη έντονη παρουσία των Αγγλογαλλικών στόλων και στρατών ήταν η κίνηση τη Τουρκία να εξασφαλίσει τα παράλια τη, από εκεί, με τη γνωστή βαρβαρότητα, του ελληνικού πληθυσμού. Οι φιλοπόλεμοι λόγοι του Βενιζέλου καθιστούσαν του Μικρασιάτε Ρωμιού διπλά υπόπτου στο μυαλό των Τούρκων. Ένα άλλο αποτέλεσμα ήταν ότι η σιωπηρή αλλά και αλόκοτη αυτή παραχώρηση ενός ελληνικού λιμανιού δημιούργησε προηγούμενο. Οι Άγγλοι δεν είχαν απευθυνθεί προς την ελληνική κυβέρνηση αλλά προς ένα άτομο, τον Βενιζέλο. Ιδιωτικά, λες και δεν ήταν η Ελλάς ένα κράτος με τους νόμους του, λες και η Λίμνος δεν αποτελούσε μέρος αναπόσπαστο της ελληνικής επικράτειας και λες πως τέτοιου είδους θέματα εξηρτώνται μονάχα από τις καλές προθέσεις ενός ατόμου. Ο Βενιζέλος πάλι δεν ανακοίνωσε το αίτημα του Γκρέι στους Έλληνες υπουργούς, δεν το έθεσε υπό την κρίση της Βουλής, δεν το έθιξε ούτε καν στον βασιλιά, δεν το συζήτησε με κανέναν απολύτως. Βρήκε όμως ένα κολπάκι για να αποκτήσει η Αγγλία αυτό που ήθελε. Το προηγούμενο που έτσι δημιουργήθηκε αποδείχτηκε ολέθριο. Λίγο αργότερα οι Άγγλοι διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση των Δαρδανελίων δεν μπορούσε να είναι μόνο ναυτική, όπως την είχαν σχεδιάσει. Χρειάζονταν και στρατό τον οποίο δεν διέθεταν. Ο Βενιζέλος, χωρίς να συνεννοηθεί προηγουμένως με την κυβέρνηση, το επιτελείο και τον βασιλιά, όπως θα ήταν η σωστή διαδικασία, τους πρότεινε ένα μέρος του δικού μας στρατού. Οι Άγγλοι το δέχτηκαν ενθουσιοδός. Ο Βενιζέλος τότε εκ των υστέρων προσπάθησε να πείσει το βασιλιά. Του έστειλε διαδοχικά τρία υπομνήματα, όπου του έλεγε ότι θα έπρεπε να παραχωρήσουμε στην Βουλγαρία την Καβάλα και την περιοχή της, ώστε να πισθεί η χώρα αυτή να βγει στον πόλεμο ως σύμμαχος της Αντάντο. Εμείς δε μετά την νίκη θα λαβαίναμε από την Τουρκία, που θα τη διαμέλυζαν, ένα μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Μικρασίας. Έτσι θα γινόμασταν ένα κράτος μεγάλο έκταση, και θα εξασφαλίζονταν και οι ελληνικοί πληθυσμοί που ζούσαν στην Τουρκία.